Πάμε τώρα στην ευρύτερη περιοχή των Ημείων, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι Έλληνες ψαράδες ασχολούνται με την αλία της τσιπούρας. Όπως συμβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, στον αγώνα τους για το μεροκάμα το έχουν να αντιμετωπίσουν και τις απειλές του τουρκικού λιμενικού. Δύο καλύμνοι ψαράδες λοιπόν καταγγέλνουν ότι παρενοχλήθηκαν από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, όπως θα δείτε και σε ένα βίντεο ντοκουμέντο. Θρασίτατη παρενόχληση από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής σε ελληνικό αλιευτικό, νοτιοδυτικά της Καλόλιμνου. Τρεις μέρες, κάθε μισή ώρα, μια ώρα μας είναι από πάνω. Φυγές από εδώ, φυγές από εκεί, μας κόβει τα καλαδούρια. Στην εικόνα ντοκουμέντο, η οποία τραβήχθηκε χθες από καλύμνιους ψαράδες και εξασφάλισε ο Α, διακρίνεται το τουρκικό σκάφος δίπλα από το ελληνικό αλιευτικό. Και λέει να φύγετε από εδώ, λέει είναι τουρκικά. Όπως καταγγέλθηκε και στις λιμενικές αρχές από τους δύο καλύμνιους ψαράδες, το τουρκικό ταχύπλο προξένησε και ζημιές στα παρακάδια τους. Τους λέμε ότι εδώ είναι ελληνικά και θα επιμένουμε με το ψάρεμα. Επικοινωνήσα και με το λιμεναρχείο της Καλύμνου και μου είπε ότι αν παρενοχλάνε περισσότερο θα στείλουν. Την ώρα που οι ψαράδες μας δίνουν τη δική τους μάχη, όπως λένε, για το μεροκάματο, καθώς είναι η εποχή της τσιπούρας, οι Τούρκοι συνεχίζουν την ίδια προκλητική τακτική απέναντι στους Έλληνες αλίες. Άμα το πείσουμε και αυτό το μέρος θα το πάρουμε, αύριο θα πάει και στη Ψέλιμο, όπως πάνε πίσω από τη Ψέλιμο στο ένα μίλι. Το ελληνικό αλιευτικό σκάφος ψάρευε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων όταν τουρκική ακτεωρός του ζήτησε να αποχωρήσει από το σημείο. Ο Έλληνας αλιέας απάντησε ότι δεν αποχωρεί καθώς βρίσκεται σε ελλαδικό χώρο και η ακτεωρός αποχώρησε. Τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με τους ψαράδες μας, τουρκικά αλιευτικά ήταν αυτά που μπήκαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Στην πρώτη περίπτωση, τρία ψαροκάικα ψάρευαν νότια του Φαρμακονησίου. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα άλλα τουρκικά αλιευτικά βρέθηκαν ένα μίλι βόρεια της Ψερίμου. Χθες είχε δύο αναμότρατες βόρεια της Ψερίμου. Παραβιάζουν και αυτοί. Στη μάχη της Τσιπούρας, οι καλύμνοι ψαράδες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω, καθώς για εκείνους είναι και θέμα οικονομικής επιβίωσης.